Υπάρχει άραγε κανένας υγειονομικός που δεν αγανάκτησε όταν άκουσε τα νέα κυβερνητικά μέτρα ή όταν έμαθε για την υπουργική απόφαση που αναστέλει για άλλη μια φορά τις κανονικές μας άδειες? Δηλώνουμε με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θα επιτρέψουμε στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση να πετάξει στην ανεργία περίπου 10.000 συναδέλφους μας που μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να έχουν κάποιες επιφυλάξεις και να μην έχουν εμβολιαστεί ακόμα και σήμερα, αλλά κυρίως γιατί η ίδια η κυβέρνηση δεν έκανε καμία προσπάθεια για σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση σε όλους τους υγειονομικούς. Όλο το βάρος της ενημέρωσης για την πανδημία και για τον εμβολιασμό το σήκωσαν τα σωματεία και οι νοσοκομιακοί γιατροί όπου είχαν δυνάμεις. Δικαιολογημένα αγανακτούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες με την κυβερνητική πολιτική που από τη μια αυξάνει τον κίνδυνο για την υγεία μας από την επιδημία και από την άλλη αξιοποιεί την επιδημία για να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση στην υγεία. Δικαιολογημένα αγανακτούμε με την πολιτική που μετατρέπει το εμβόλιο από αναγκαίο όπλο για την αντιμετώπιση της επιδημίας σε εργαλείο εκβιασμών, αναστολής εργασίας στο δημόσιο τομέα και απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση με τον τρόπο της όχι απλώς δεν προώθησε αλλά υπονόμευσε τη μαζικότητα του εμβολιασμού. Γιατί αντί να αξιοποιηθεί σήμερα αυτό το πολύτιμο όπλο της επιστήμης και να πιστεί κάποιος ότι πρέπει για δικό του καλό και για καλό της κοινωνίας να το κάνει, αυτοί είπαν πήγαινε να εμβολιαστείς για να πάρεις 100-150 ευρώ δώρο, πήγαινε να εμβολιαστείς για να πετάξεις τη μάσκα και να διασκεδάζεις στα κέντρα και στα κλαμπ, στον τουρισμό, στα νησιά το καλοκαίρι. Δεν είναι έτσι. Από τη μια, το εμβόλιο παραμένει εμπόρευμα στα χέρια των φαρμακευτικών ομήλων και αξιοποιείται ακόμα και στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και από την άλλη η ανάγκη για στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων, για συνεχή και ουσιαστική ενημέρωση, για πλήρη προληπτικό έλεγχο, για παρακολούθηση των εμβολιασμένων αντικαθίσταται, εντός εισαγωγικών το αντικαθίσταται, από απειλές και εκβιασμούς, από δωράκια των 150 ευρώ για την νεολαία και από πόνους για τους ιδιώτες υγειονομικούς και ακατοίκων εμβολιασμούς. Όλα αυτά τα μέτρα είναι φυσικό να ενισχύουν το φόβο και το δισταγμό που δικαιολογημένα νιώθει ένα κομμάτι των εργαζομένων. Κυρίως όμως τροφοδοτούν τις αντιεπιστημονικές και σκοταδιστικές αντιλήψεις που συχνά καλλιεργούνται από ομάδες που δεν κρύβουν τον ακροδεξιό ή τον ανοιχτά φασιστικό χαρακτήρα τους. Όλοι τηρούμε μέτρα προστασίας, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο, αλλά κυρίως δεν θα επιτρέψουμε την ανυπαρξία της κυβερνητικής πολιτικής και των πρωτοβουλειών που δεν πάρθηκαν 1,5 χρόνο. Δεν θα επιτρέψουμε δηλαδή το ότι δεν έγιναν προσλήψεις, το ότι δεν δόθηκαν χρήματα, το ότι δεν πάρθηκε προσωπικό και δεν αναπτύχθηκαν υποδομές στα δημόσια νοσοκομεία, το ότι δεν έφεραν όλα τα ασφαλή εμβόλια έγκαιρα και γρήγορα. Δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να τα πετάξουν στην πλάτη των εργαζομένων, να επικαλεστούν για ακόμα μια φορά την ατομική ευθύνη και να στείλουν στην ανεργία και στην απόλυση δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους. Το πιο χαρακτηριστικό δείγμα το τι πραγματικά σημαίνουν τα κυβερνητικά μέτρα για την υγεία είναι η απαράδεκτη αντιεπιστημονική και επικίνδυνη απόφαση για αποκλεισμό των ανεμβολίαστων από τη δυνατότητα να πηγαίνουν στα δημόσια μονάδες υγείας για να κάνουν τον εργοστηριακό έλεγχο. Απόφαση που δυσκολεύει την επιδημιολογική επιτήρηση και βάζει πρόσθετα εμπόδια στην έγκαιρη διάγνωση προσυμπτωματικών και ασυμπτωματικών ασθενών. Την ίδια στιγμή που οι ασφαλιστικές εισφορές μας για υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκαν κατά 219 εκατομμύρια ευρώ, αναγκάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενου του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα, φοιτητές, λαϊκές οικογένειες να πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για να εξασφαλιστούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ πρόσθετα κέρδη σε αρχιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Δικαιολογημένα λοιπόν αναρωτιούνται πολλοί,
Δεν διδάχτηκε τίποτα η κυβέρνηση από το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο κύμα που τα δημόσια νοσοκομεία μετατράπηκαν σε νοσοκομεία νέας νόσου. Δεν διδάχτηκε τίποτα από την κατάρρευση συστημάτων υγείας ακόμα και προηγμένων καπιταλιστικών χωρών όπου ήδη έχουν εφαρμοστεί οι ιδιωτικοποιήσεις, οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις νοσοκομείων που υπόσχεται να προωθήσει και η σημερινή κυβέρνηση. Δεν έμαθαν τίποτα ούτε από το παράδειγμα του Ισραήλ που αποδεικνύει ότι εμβολιασμός, αν και είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση την επιδημία, από μόνος του δεν αρκεί για να την αντιμετωπίσει. Αντιδρούμε και δεν θα επιτρέψουμε στην αναστολή αδειών που εξήγηλε χτες ο Υπουργός και ο αναπληρωτής Υπουργός από 1η Σεπτέμβρη για τους υγειονομικούς, για τους υγειονομικούς που πεθαίνουν στις διπλοβάρδιες, για τους υγειονομικούς με τα 100 και 150 χρωστούμενα ρεπό, που δεν έχουν πάρει ανάσα δύο χρόνια τώρα μέσα στην πανδημία, που μας χόρτασαν χειροκροτήματα και τώρα μας χορταίνουν σφαλιάρες. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην πάρει ούτε ένα μέτρο που θα θίγει, που θα δυσκολεύει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό εφαρμόζει την επικίνδυνη πολιτική της ατομικής ευθύνης, στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και ο απαράδεκτος νόμος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Γι' αυτό για άλλη μια φορά προσάρμοσαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα το καλοκαίρι στα συμφέροντα των τουριστικών, ναυτιλιακών και αεροπορικών ομήλων και έχουν τεράστιες ευθύνες για την εκτείναξη των κρουσμάτων. Γι' αυτό αντί να ενισχύσουν με προσωπικό και εξοπλισμό τις δημόσιες συγκοινωνίες για να σταματήσει ο επικίνδυνος συνωστισμός και η ταλαιπωρία εκατομμυρίων επιβατών, ιδιαίτερα τις ώρες μετακίνησης των εργαζομένων, αξιοποιούν την περίσταση για να προχωρήσουν τις συμπράξεις ιδιωτικού τομέα και στις συγκοινωνίες. Γι' αυτό, ενώ οι σχολές είναι κλειστές για δύο χρόνια και τα σχολεία ανοιγόκλινα με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη μόρφωση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην παίρνει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφαλή έναρξη λειτουργίας σχολείων και σχολών. Γι' αυτό έχουν το θράσος για να κρύψουν τις δικές τους τεράστιες ευθύνες, να στοχοποιούν εμάς τους υγειονομικούς που εδώ και 18 μήνες μέσα σε δύσκολες συνθήκες δίνουμε τη μάχη ενάντια στην επιδημία. Ενώ ξέρουν πολύ καλά και αποδεικνύεται και από όλες τις μελέτες ότι σε καμία περίπτωση η εκτείναξη των κρουσμάτων και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο κύμα δεν οφείλεται σε καμία μαζική ενδονοσοκομιακή διαφορά, αλλά αντίθετα στην ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είμαστε εδώ δίπλα στην επιστήμη, μαζί με την επιστημονική γνώση και την πρόοδο, υπέρ του μαζικού εμβολιασμού, αλλά ενάντια στις απολύσεις, γιατί κάποιος έχει το δικαίωμα να μην πάει υποχρεωτικά να εμβολιαστεί για τον οποιονδήποτε λόγο. Είμαστε εδώ οι νοσοκομιακοί γιατροί για να εξηγήσουμε και να πείσουμε και να προσπαθήσουμε να λύσουμε όποιες απορίες και επιφυλάξεις έχουν οι συνάδελφοί μας που ακόμα δεν έχουν φτάσει μέχρι τον εμβολιασμό και να συζητήσουμε μαζί τους. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε αυτό το ζήτημα να γίνει όχημα για απολύσεις και για είσοδο του ιδιωτικού τομέα στα δημόσια νοσοκομεία. Απέναντι σε αυτή την πολιτική πρέπει να δυναμώσει ο κοινός αγώνας όλων των υγειονομικών μαζί με όλο το λαό. Με πρώτο σύνθημα να μην τεθεί σε αναστολή κανένας ανεμβολίαστος συνάδελφος. Να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος συνάδελφος. Να ενισχυθούν οι δημόσιες μονάδες υγείας με επίγουσες προσλήψεις και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Εδώ συνάδελφοι, επειδή εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας, δεν χαϊδεύουμε αυτιά, θα κάνουμε την εξής καταγγελία. Δεν μας εκκλείσει η στάση πολλών ηγεσιών σε πρωτοβάθμια σωματεία που αρνούνται έστω και αυτή τη στιγμή να οργανώσουν τον αγώνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις σωματείων που από τη μια οι πρόεδροι υιοθετούν αντιεπιστημονικές απόψεις ότι το εμβόλιο σκοτώνει και από την άλλη άλλα
αδέλφος. Ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ που θα γίνει μετά τη σημερινή συγκέντρωση θα προτείνουμε δυναμικές κινητοποιήσεις διαρκείας και αν τολμήσει η κυβέρνηση να βγάλει σε αναστολή συναδέλφους οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν μέχρι να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι στη δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Στον αγώνα αυτό